Θα έλεγε κάποιος ότι είσαστε αποτυχερούς, είσαστε ή τους τυχερούς. Είσαστε σε χρόνο αναμονής μόνο στους 18 μήνες, κύριε Μπάμπη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Καλά, μια χαρά. Θα έπρεπε να είμαι λίγο παραπάνω, δηλαδή. Πως, όταν περιμένουν άνθρωποι και 4 χρόνια και 5 χρόνια, καταλαβαίνετε, Οπότε πρέπει να είμαι ευτυχής, δηλαδή. Λίγο πολύ μπορεί ίσως να είσαστε και ευτυχής. Που πεινάμε λιγότερους μήνες. Έτσι. Τι σας συνέβη ακριβώς, κύριε Μπάμπη, για του λόγου του αληθές και για εκείνους οι οποίοι δεν πιστεύουν και για εκείνους οι οποίοι μπορεί να παρουσιάζουν και λανθασμένα στοιχεία, για να δούμε και εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα δώσουν σήμερα να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός αναφορικά με τους εκκρεμείς φακέλους στις συνταξιοδοτήσεις. Τελείως συμπτωματικά. Για πείτε μας για τη δική σας την περιπέτεια. Εντάξει, έχω καταθέσει τα χαρτιά μου ηλεκτρονικά τώρα και 18 μήνες περίπου. Ναι. Στο ΙΕΦΚΑ, σε αυτό το περίφημο που έχει γίνει. Παρακολουθώντας λοιπόν την πορεία της, του τι γίνεται, γιατί μπαίνω ηλεκτρονικά και το βλέπω, βλέπω ότι δεν προχωράει τίποτα. Δηλαδή, επειδή είχε ένα-δύο χρόνια διαδοχική ασφάλιση σε στο ΤΕΒΕ, δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Παίρνω τηλέφωνα πάνω στον ΙΕΦΚΑ, μου λένε πάρτε στα κεντρικά, εδώ στο Ηράκλειο, στα τοπικά. Κανένας δεν ξέρει τι γίνεται. Δεν σηκώνω τα τηλέφωνα. Και επίσης εκείνο που βλέπω είναι ότι έχει κολλήσει ουσιαστικά από τον ένα στον άλλο, χωρίς να έχει δοθεί το πρωτόκολλο σε κάποιον υπάλληλο αρμόδιο. Δεν ξέρω ειλικρινά. Τι εννοείτε, πάρτε το ένα-ένα. Πιστεύετε ή καταλαβαίνετε, να σας βοηθήσω λίγο στο ένα-ένα για να λύσουμε τις απορίες μας, ναι, ότι ενδεχόμενα την καθυστέρηση ή για την καθυστέρηση να ευθύνεται το γεγονός ότι δεν μπορούν κάποιοι είτε από τα κεντρικά είτε σε τοπικό επίπεδο να δουν πώς θα λειτουργήσουν, πώς τέλος πάντων θα κλείσουν την εκκρεμότητα με τη διαδοχική ασφάλιση. Αυτό τους μπερδεύει, αυτό τους ταράζει. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα, αλλά θα σας πω το εξής, κυρία Δουλγεράκη. Εγώ έκανα ένα προσυνταξιδοτικό έλεγχο, γνωρίζοντας αυτά που γίνονται για τα τερατώδη τις καθυστερήσεις το 2014. Για το λόγο του αληθές υπάρχουν όλα αυτά στο αρχείο και στα πρωτόκολλα. Έκανα λοιπόν το 2014 ένα προσυνταξιοδοτικό έλεγχο. Μου βγάλανε τα ένσημά μου που έχω. Δεν ήταν και τίποτα το δύσκολο, δηλαδή, έτσι κι αλλιώς, γιατί οι δουλειές μου ήταν 30 χρόνια στην ίδια δουλειά, ας πούμε, έτσι. Αλλά πήγαν λοιπόν το 2021. Αυτός ο προσυνταξιοδοτικός έλεγχος σας έβγαλε κάποιο πρόβλημα? Όχι, κανένα. Ήρθατε λοιπόν πριν από 18 μήνες να καταθέσετε τα χαρτιά σας και να πείτε ότι τώρα μπαίνω σε πλήρη μήνες, έτσι. Να καταθέσω τα χαρτιά μου. Καταθέτω τα χαρτιά μου λοιπόν ηλεκτρονικά. Ναι. Βλέπω την πορεία, ωραία, προοδεύσαμε σε αυτό. Βλέπουμε πορεία της σύνταξης ηλεκτρονικά, πολύ ωραία. Αλλά βλέπουμε ότι είναι κολλημένη. Δηλαδή, φεύγει από το περιφερειακό του ΙΚΑ, πάει στον Άγιο Μινά. Από τον Άγιο Μινά πάει στην Νέα Λικαρνασό και εκεί έχει κολλήσει τελείως το θέμα. Δεν υπάρχει κανένα, δεν υπάρχει κανένας αρμόδιος να μου απαντήσει τι γίνεται. Δεν μπορώ να καταλάβω τι πρέπει να κάνω, δηλαδή, για να μπορώ και εγώ να ζήσω τέλος πάντων μετά. Είναι τα περίφημα που κάνατε. Εγώ θα σας απαντήσω στο γενικό, βάσει των όσων θυμάμαι να καταγγέλουν οι ίδιοι εργαζόμενοι ή να επισημαίνουν, αν δεν αρέσει σε κάποιους η λέξη καταγγελία, ή να επισημαίνουν το προηγούμενο διάστημα, τους προηγούμενους μήνες, οι ίδιοι εργαζόμενοι του συγκεκριμένου του οργανισμού, ότι όταν κάνεις ένα κατάστημα, το χωρίζεις σε 3 καταστήματα και κάνεις νέες υποδιευθύνσεις, αλλά παίρνεις τους υπαλλήλους από τη μια, τους εργαζόμενους από τη μια, τους πας από την άλλη, δεν αναθέτεις αρμοδιότητες, δεν παίρνεις μαζί και τους φακέλους, δεν δίνεις τους φακέλους των ταμείων, όλα αυτά δημιουργούν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και γι' αυτό το λόγο έχει συσσωρευτεί τόσος όγκος δουλειάς. Αλλά λέτε δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα. 3 υποδιευθύνσεις του ΙΕΦΚΑ, Εσταυρωμένος, Άγιος Μινάς, Αλικαρνασσός, ή δεν μπορεί κανένας να σας απαντήσει? Κυρία Δουλγεράκη, δεν ξέρω πόσο άμεση επαφή έχετε με το ΙΚΑ και τον ΕΦΚΑ,
αλλά η κατάσταση γενικά είναι τραγική. Πραγματικά λείπουν οι υπάλληλοι από μέσα, που δεν είναι στελεχωμένο δηλαδή το κάθε τμήμα για να μπορέσει να σου απαντήσει. Βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία διάθεση, γιατί προφανώς έχει πέσει πολύ φόρτος εργασίας επάνω τους, έτσι. Εγώ δεν το ρίχνω στους υπαλλήλους, αλλά διοικητικά όμως θα έπρεπε να έχουν κάνει κάτι για να στελεχώσουν αυτό τον πολύπαθο οργανισμό. Μάλιστα. Εμείς που έχουμε πληρώσει τόσα χρόνια ένσημα, εγώ δούλευα 42 χρόνια, έτσι, και έχουμε πληρώσει τόσα ένσημα, θα έπρεπε να υπάρχει μια μέρημνα γι' αυτό. Δεν μπορεί δηλαδή να σε αφήνουν ξεκρέμαστο. Μπορείτε να τα καταφέρετε σήμερα να ζήσετε. Κάνοντας μαύρη εργασία ουσιαστικά, γιατί έχω απολυθεί από τη δουλειά μου. Μάλιστα. Στη μαύρη εργασία, τώρα με ό,τι σημαίνει αυτό και για τα ασφαλιστικά ταμεία, για να καταφέρετε να ζήσετε και να έχετε αξιοπρέπεια. Φαντάζομαι ότι κάποιοι θα το ακούν αυτό και αν έχουν την ευθυξία θα σηκώσουν ένα τηλέφωνο, θα επικοινωνήσουν, ακόμα και μαζί μας να θέλουν να επικοινωνήσουν. Εγώ θα τους δώσω κατηδίαν το επίθετό σας και το τηλέφωνό σας, διότι εντάξει, τα στοιχεία σας είναι στη διάθεσή μας για να ξέρουμε κι εμείς με ποιο μιλάμε και τι είναι αυτό το οποίο λέει ο κάθε καλεσμένος. Λοιπόν, περιμένετε εδώ και 18 μήνες. Ο φάκελός σας από το περιφερειακό κατάστημα του Εσταυρωμένου στον Άγιο Μινά και στην Αλκαρνασσό, μέχρι στιγμής δεν έχετε πάρει καμία απάντηση που έχει κολλήσει, γιατί έχει κολλήσει. Δεν ξέρετε αν ευθύνεται αυτό των τελευταίων 2 χρόνων περί διαδοχικής ασφάλισης, όπως λέτε. Αν το ξέρατε, νομίζω ότι θα το απαντούσατε και θα το λέγατε. Μαζί με αυτό το οποίο λέτε εσείς έρχονται και μηνύματα. Μου το λέει εδώ και ο Νίκος ότι αυτό είναι πολύ μεγάλη αλήθεια, ότι η αλήθεια είναι πως τα τηλέφωνα δεν τα πατάει κανείς με ευκολία. Εσείς ήσασταν πάρα πολύ ευγενικός, είπατε ότι ενδεχόμενα να έχω μεγάλο φόρτο εργασίας και γι' αυτό το λόγο. Πάντως να ξέρετε ότι το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει, κυρία Δουλγεράκη. Δηλαδή εν τέλει αυτός που την πληρώνει τελικά είναι έτσι, ο πολίτης, είναι ο ασφαλισμένος. Δεν μπορεί ένας τέτοιος οργανισμός, τέτοιους οργανισμούς που έχουν, είναι τόσες χιλιάδες ασφαλισμένοι, με εκατομμύρια θα έλεγα, έτσι, να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Είναι τελείως οπισθοδρομικό. Δηλαδή, αντί να πηγαίνουμε μπροστά και να προχωράμε να τα κάνουμε πιο εύκολα και με τις εξαγγελίες του καθενός υπουργού εργασίας κτλ., ότι θα γίνουν όλα πιο εύκολα και γρήγορα και έτσι και αλλιώς, δεν καταφέρνουν τίποτα τελικά. Δυστυχώς. Εγώ περιμένω να δω πώς οι εκκρεμείς συντάξεις οδεύουν σήμερα με αυτά τα στοιχεία τα οποία θα έχουν δώσει στον Πρωθυπουργό για να τα αναφέρει σε ό,τι έχει να κάνει με τις εκκρεμείς συντάξεις. Επαναλαμβάνω και τους λέω και τους στέλνω με το μήνυμα, μετά από αυτά τα οποία είπατε και εσείς, γιατί και οι εργαζόμενοι στο ΙΚΑ, στον ΕΦΚΑ, ξέρετε, λόγω συνήθειας τόσα χρόνια ΙΚΑ, το λέω έτσι, αποξεχνιέμαι, στον ΕΦΚΑ, πάρα πολλές φορές οι άνθρωποι αυτοί έχουν πει ποια είναι τα κακώς κείμενα, τα έχουν στυλιτεύσει, έχουν ζητήσει βοήθεια. Θυμάμαι τις προσπάθειες που είχαν γίνει και επί ημερών του κυρίου Βασίλη Κουκκινάκη, ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου, πριν των εργαζομένων, πριν συνταξιοδοτηθεί, τις ερωτήσεις που είχαν γίνει στη Βουλή. Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα ούτως ή άλλως, αλλά μέχρι στιγμής στον ΕΦΚΑ Ηρακλείου, ως φαίνεται, δεν έχει αλλάξει κάτι και η ταλαιπωρία συνεχίζεται. Πάντως να ξέρετε ότι ενδεχόμενα να σας σώσουν ένα-δυο άνθρωποι, ίσως τα καταφέρουν, διότι αποφάσισαν ένα άλλο πρόγραμμα για να αντιμετωπίσουν την ανεργία στους άνω των 55 να το εκμεταλλευτούν. Πήγαν καινούριους υπαλλήλους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με το ΙΚΑ στον ΕΦΚΑ. Οι άνθρωποι θα μείνουν για ένα διάστημα μέχρι να εκπαιδευτούν, δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρουν, αλλά ίσως ο φάκελός σας να βρεθεί σε μια τέτοια σειρά κατά τύχη που κάποιος να τον δει και να τον ακουμπήσει και να το πάρει πατριωτικά και να πει 18 μήνες περίμενε αυτός ο άνθρωπος, ας το αφήσετε στην τύχη και με την αρχή του Αγίου Μινά σήμερα κάτι να πάει καλά, κύριε Μπάμπη. Κύριε Δουλγεράκη, ξέρετε ότι φοβάμαι εγώ. Είπατε κάποια στιγμή ότι η κατάσταση παραμένει ίδια. Δεν είναι ίδια.
έχει γίνει τραγικότερη. Δηλαδή δεν μπορείς να βλέπεις ένα τέτοιο οργανισμό να ψυχοραγεί, γιατί ουσιαστικά δεν δείχνει κάτι που να δείχνει ζωντάνια για αυτόν τον οργανισμό. Δεν δείχνει κάτι που να γίνεται πιο δημιουργικό ή τουλάχιστον να παραμένει το ίδιο με πριν κάποια χρόνια. Όχι. Mm. Χειροτερεύει η κατάσταση. Για μένα χειροτερεύει. Μιλώ με αγανάκτηση ενδεχομένως, αλλά δεν γίνεται. Δεν μπορείς να περιμένεις τόσο καιρό για να μπορείς να πάρεις μια σύνταξη την οποία δικαιούσες στο κάτω-κάτω. Δεν την διανέβεις. Δικαιούσε. Νομίζω με την τελευταία λέξη, τελευταία φράση τα λέτε όλα. Δεν πας να ζητιανέψεις τη σύνταξή σου από τον ΕΦΚΑ, τη δικαιούσε, τη διεκδικείς, τα έχεις πληρώσει εσύ, τα έχει πληρώσει ο εργοδότης σου. Είπατε 42 χρόνια στη δουλειά και σήμερα κάνετε αγροτικές εργασίες προκειμένου να βγάλετε τα προστοζήν για να μπορέσετε να ζήσετε εσείς και η οικογένειά σας. Μακάρι να σας ακούν από τον ΕΦΚΑ και με τη χάρη του Άγιου Μηνά που είναι και εκεί κοντά τους να φωτιστούν και να είναι ψηλά ο φάκελός σας, να τον δουν και να τον ελέξουν. Πιθανότητα βέβαια, κυρία Βουλγεράκη. Ξέρετε, καμιά φορά λόγω του ότι κάποιος έχει το μέσον κτλ. Ο φάκελος να γυρίζει ανάποδα και να παίρνεις τον επόμενο φάκελο και να παίρνεις τον μεθεπόμενο και να πηγαίνεις από την κάτω μεριά. Δηλαδή ακούω περιπτώσεις για κάποιους που έχουν πάρει τη σύνταξή τους μετά από 3-4 μήνες. Αυτά, πώς γίνονται αυτά? Είναι τόσο θαυματουργός, δηλαδή έκανε αυτό, άναψε λαμπάδα στον Άγιο και είναι τόσο θαυματουργό το έργο του ώστε να μπορεί να πάρει άμεσα τη σύνταξή του? Είναι μια απορία. Μάλιστα. Δεν σας λέω ότι μηνύματα έρχονται, υπέρ σας βέβαια, αλλά είναι καλύτερα να μην τα αναφέρω. Κύριε Μπάμπη, άναψτε μια λαμπάδα. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.